Σε μια συμβολική κίνηση προχώρησαν σήμερα πολίτες που συμμετείχαν στην απεργιακή κινητοποίηση του Πανεργατικού Μετώπου. Θέρμα, πια, στις αυταπάτες, είμαι το κεφαλαίο, είμαι τους εργάτες. Θέρμα, πια. Σωματεία, φορείς και άλλοι σύλλογοι συγκεντρώθηκαν έξω από το υποκατάστημα της ΔΕΗ στην Καλαμάτα, στην οδό Αρτέμιδος, και έκαψαν λογαριασμούς ρεύματος. Πραγματοποιήθηκε πανελλαδική πανεργατική απεργία, με όπως βλέπετε με τεράστια επιτυχία, σε δεκάδες χώρες δουλειάς. Οι εργαζόμενοι αψηφίσανε το φόβο και απεργήσανε και ήρθαν στις συγκεντρώσεις μας. Σήμερα λοιπόν καταλήξαμε, με βάση το ζήτημα της ακρίβειας, να έρθουμε στα γραφεία της ΔΕΗ έξω, εδώ έξω από το δίκτυο, και να κάψουμε συμβολικά λογαριασμούς, να αρνηθούμε με αυτόν τον τρόπο αυτό που γίνεται, δηλαδή την τεράστια ακρίβεια, το τεράστιο κόστος. Να κάνουμε πράξη το ζήτημα! Να μην αφήσουμε κανένα λαϊκό νοικοκυριό χωρίς ρεύμα! Είχε προηγηθεί συγκέντρωση στην πλατεία 23 Μαρτίου, στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας. Ήδη η μάχη δίνεται με την πρόταση πάλι στο Σωματείο για την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που περιλαμβάνει διεκδικήσεις και αυξήσεις σε μισθούς και με οκάματα, αλλά και μια σειρά από προβλέψεις που αμφισβητούν τους αντεργατικούς νόμους των τελευταίων ετών. Αξιοποιείται για να ανοίξει η συζήτηση σε κάθε σωματείο τις επόμενες μέρες με παρακαταθήκη την απεργιακή μάχη. Η κατάσταση είναι τραγική και διαμορφώνεται πολύ χειρότερα. Δεν είναι τώρα μόνο ο πόλεμος, ήταν και πριν τον πόλεμο. Και όπως λέω και αρκετές φορές, με έναν πρόχειρο υπολογισμό, μόνο για ψωμί αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε περίπου, με βάση το μισθό που είναι στα 650 ευρώ ο βασικός μισθός, χρειαζόμαστε περίπου 2 μηνιάτικα το χρόνο για να πληρώνουμε το ψωμί, για να δούμε μόνο ψωμί. Αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται και σε αυτή την κατάσταση λοιπόν σήμερα αντιδρούμε. Τέπειτα ακολούθησε πορεία και στους δρόμους της Καλαμάτας. Δίνουμε την αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους, γιατί και αυτοί στο προηγούμενο διάστημα ήταν δίπλα μας στους αγώνες που δώσαμε στο προηγούμενο διάστημα.